Κάτσε να πω την νίκη σήμερα για το Βότσι. Σχετικά εύκολα όπως είναι το τελικό σκορ. Δεν ξέρω, είχα τη συνέχεια του προβάδισμα. Πες μου και λόγια για το παιχνίδι. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη που είμαι εγώ εδώ και όχι ο κόουτς, αλλά είναι με πυρετό. Οπότε όλο το παιχνίδι είχε λίγο δυσκολία στο κοτσάρισμα. Το μάτς εξελίχθηκε πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε. Τα κορίτσια μας μπήκαν δυνατά από την αρχή. Κάναν όσα σχεδιάσαμε στην προπόνηση. Πήραμε τη διαφορά και την κρατήσαμε μέχρι τέλος. Το γεγονός ότι η Αγωνίσκη βιβλή διαβολημένη μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από το ΠΑΚΕ, σας εφηδίασε, σας επηρέασε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ακούσει κάτι. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν υπέρ μας αυτό. Έκανα και εγώ το ίδιο λάθος προσωπικά πέρσι και αγωνίστηκα. Είναι δύσκολο για τον coach να κοτσάρει μέσα στο γήπεδο και να παίζει ταυτόχρονα. Πόσο μάλλον όταν έχει να παίξει πολύ καιρό και δεν μπορεί να βγάλει και αυτό που θέλει μέσα στο γήπεδο, γιατί θέλει πολύ να το βγάλει, αλλά δεν βγαίνουν λόγω. Δεν ήταν το πόνιτρο, ήταν άλλο το πόνιτρο. Ναι, αλλά οι δύο κοτσάρες μέσα στο παιχνίδι, αυτό φάνηκε. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα, λογικά θα γίνει την Κυριακή. Τι προβλέπεις, πάτε για την νίκη και στην εμένα τι... Το μάτς σίγουρα θα είναι διαφορετικό, παίζουμε στην έδρα τους, άσχετα να κερδίσαμε εύκολα στο πρώτο γύρο, ήταν ακόμα πολύ αρχή. Εμείς θέλουμε, φυσικά πάμε για την νίκη, θέλουμε να κάνουμε το 2-0 για να έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, ειδικά τώρα με την αναβολή που έγινε του μάτς Θέρμη έως. Άμα είμαστε σοβαροί, πιστεύω ότι μπορούμε να το καθαρίσουμε. Αν σου πω να διαλέξεις έναν αντίπαλο, ποιο θα διαλέξεις? Κάτι να περάσει πρώτα σύμπτωση. Θεωρώ ότι η ομάδα μου είναι δυνατή και ότι άμα παίξει σύμφωνα με δυνατότητες, απέδειξε και μέσα στο διάρκεια του προβλήματος ότι μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Από εκεί και πέρα, το να πω κάτι είναι 50-50, οπότε θα περιμένω να δω ποιος θα κερδίσει. Δεν έχει περάσει ακόμα εσύ. Ναι, σίγουρα. Είναι το βασικότερο αυτό. Καλή επιτυχία και συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.